αν σε έβαζα στη δύσκολη θέση να διαλέξεις από τις παλαιότερες γενιές τραγουδιστών έναν που θαυμάζεις, που λες αυτός, αυτός με επηρέασε, η δική του φωνή μου μιλάει στην καρδιά. Είναι αρκετοί, αλλά μεγαλώνοντας και καταλαβαίνοντας αυτά που τραγουδούν αυτοί οι άνθρωποι, έχεις άλλη αντιμετώπιση στο μυαλό σου. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεχωρίζω μέσα μου, για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι ο Γιάννης Πάριος. Να μην του πούμε μια καλησπέρα, λοιπόν. Να του πούμε. Αγαπημένε Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολάκια και τα δυο. Γεια σου, πατέρα μου. Γεια σου, γεια μου. Γιάννη μου, πες μας... Έχεις το καλύτερο παιδί του κόσμου. Περβάλλεται. Είναι καλό παιδί αυτός, λες. Το καλύτερο παιδί της δουλειάς. Γιατί το λες αυτό, γίνε πιο συγκεκριμένος. Τον έζησα, εκτός από του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και είναι το μέλλον του τραγουδιού στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ ευγενικό παιδί και έχει μέσα του ένα μεγάλο προσόν. Σέβεται τους πάντες. Και αυτό που μου αρέσει στον Νικολάκη και τον αγαπάω πραγματικά, δηλαδή, είναι από τους καινούριους που έχει παλιά νοοτροπία. Και όταν λέω παλιά νοοτροπία, τη λέω με την νοοτροπία του σεβασμού στον τραγουδιστή, όπως είχα και εγώ, λέγατε για τον Καραζίδη προηγουμένως, σας άκουγα. Εγώ όταν τον είδα τον Καραζίδη μου κοπήκαν τα πόδια, όταν γνωριστήκαμε και γίναμε και φίλοι κιόλας, φαντάσου πως ένιωθα. Ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους που σέβεται, που είναι πάρα πολύ σπάνιο στη δουλειά που κάνουμε. Γιάννη. Και καταλαβαίνεις και εσύ στη δουλειά που κάνετε, οι νεότεροι δεν σέβονται εύκολα τους παλιότερους. Είναι έτσι, είναι όπως το λες. Γιάννη μου, πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι πάνω στη σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος και ποια είναι η γνώμη σου για τη φωνή του? Είπα τόσα πολλά, ότι είναι το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Τόσο δυνατό τον θεωρείς? Δεν τον θεωρώ, είναι. Είναι. Άσε να έχω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί συνεργαστήκαμε μαζί και δεν θα το ξεχάσω ποτέ το πόσο καλός ήταν που είχα χτυπήσει το πόδι μου και με βοήθαγε, καθόταν αγκαλίτσα μου σχεδόν. Αχ, Γιάννη. Την ώρα που δουλεύαμε. Μια ζωή χαμένη. Σημάδια. Γιάννη, αν έπρεπε τώρα, αν σου ζητούσε ο ίδιος, ναι, να του πεις 2-3 συμβουλές για την πορεία, γιατί έχει μπροστά του ακόμα κάποιες δεκαετίες, έχει ανηφορικό δρόμο, τι θα του έλεγες? Του τα έχω πει από κοντά, δεν χρειάζεται να πω και δημόσια. Του τα έχω πει από κοντά. Ό,τι λέγανε και σε μένα στην ηλικία του. Αυτά του είπα και τότε και τώρα. Όσο τον έχω στην γραμμή, θέλω να του πω κάτι. Να το πεις. Καταρχάς, με τιμά ιδιαίτερα που βγήκε να μιλήσει για μένα. Είμαι πολύ συγκινημένος με τον Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί τον έχω σαν πατέρα μου, όχι μόνο καλλιτεχνικό πατέρα μου. Νιώθω πολλά συναισθήματα για τον Γιάννη. Είναι τιμή μου που τον ξέρω και αυτά τα λόγια που λέω τα εννοώ. Δεν τα λέω για να τα ακούσει ο κόσμος. Θεωρώ πως ο Γιάννης είναι ο σπουδαιότερος τραγουδιστής που έχει περάσει από τα αυτιά του κόσμου στην Ελλάδα και ίσως και στο εξωτερικό, γιατί το γνωρίζουν και εκεί. Και είναι η μεγάλη τιμή που γνωρίζω τον Γιάννη, που συνεργάστηκα μαζί του και που λέει αυτά τα λόγια για μένα. Πραγματικά... Δεν είμαι λιγκούνι στα λόγια όταν είναι αληθινά. Εκεί θα καταλήξω, Γιάννη, ότι οι περισσότεροι τραγουδιστές της παλιάς γενιάς, της δικής σου γενιάς, δεν είναι εύκολη στο λόγο τους για πιο νέα παιδιά. Ο Γιάννης όμως είναι τόσο δοτικός. Μου έχει δώσει τόσο πολύ χώρο. Τραγούδησα μαζί του και αισθανόμουν πως ήμουν εγώ ο Γιάννης Πάριος. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και τότε, μια και ο Νίκος είπε για το σπίτι, τι του λες. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν φοβάσαι κανέναν. Γιατί κανένας μας δεν μοιάζει με κανέναν. Διαφορετικά, εάν μοιάζει, τον μιμείται. Και αυτοί που μιμούνται κάποιον άλλον
δεν θα γίνουν ποτέ. Ακριβώς. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Γιάννη, καλά Χριστούγεννα. Σ' αγαπώ. Καλές γιορτές να έχουμε, Γιάννη. Καλές γιορτές. Καλές θα σε πάρω να σε ξαναευχαριστήσω το τηλέφωνο. Θα τα πούμε από κοντά. Φοβερός Γιάννης Πάριος, μέγας Γιάννης Πάριος. Τι να πούμε τώρα για τον Γιάννη. Και μίλησε για σένα πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητικά, θα πω τη λέξη.